Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9 στην Βουλή και την πρώη ημερεσία διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Μεταφέρθηκε σήμερα η αντιπαράθεση για τις παρακολουθήσεις στην ΕΙΠ. Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας διασταύρωσαν τα ξύφη τους με κατέρωθεν επιθέσεις, κατηγορίες και χαρακτηρισμούς, ενώ σε υψηλούς τόνους ήταν οι τοποθετήσεις και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στην πρώη ημερησία διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχικών κομμάτων στη Βουλή με θέμα τις παρακολουθήσεις της ΕΙΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δέχθηκε με αυτοκριτική όσα έγιναν για την νόμιμη επισύνδεση Ανδρουλάκη και τόνισε ότι δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι ήταν λάθος. Γι' αυτό και δέχθηκε, όπως είπε, άμεσα να έρθει το θέμα στη λονομέλεια και να συγκροτηθεί εξεταστική. Και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, που τον κατηγόρησε για θεσμική εκτροπή και υπονόμευση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Μια διαχρονική αδυναμία της πολιτείας να μην μετατραπεί σε δηλητήριο της κοινωνίας και ασφαλώς να μην δημιουργήσουμε μια εικόνα εθνικής ανεπάρκειας. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και, όπως είπα, η δημοκρατία δεν ανέχεται τις σκιές, θα τις διαλύσουμε. Τον κύριο Ανδρουλάκη δώσατε εσείς εντολή να τον ακούνε, γιατί μέσα στην αλαζονία σας δεν σας έφτανε να είστε αρχηγός του πρώτου κόμματος. Θέλατε να ελέγξετε απόλυτα και τις εξελίξεις στο τρίτο κόμμα, ώστε να διασφαλίσετε τις πολιτικές εξελίξεις. Θα δώσετε απαντήσεις, διότι είστε κατηγορούμενος, κύριε Μητσοτάκη, για μια πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρονικά θεσμική αντιδημοκρατική εκτροπή. Αποδίδετε την εντολή παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη σε μένα προσωπικά. Θυμίζει κάποιες αρνητικές στιγμές από το ιστορικό παρελθόν. Αυτό το οποίο λέτε είναι ψέμα. Και δεν είναι απλά ψέμα. Είναι ανέντιμο και είναι ανήθικο. Είναι κρίμα μέσα από τη μεγαλοποίηση αυτού του θέματος να προσφέρετε στο πιάτο όσα ακριβώς χρειάζονται αυτοί οι οποίοι καραδοκούν εκτός συνόρων, ποντάροντας την πολιτική αστάθεια. Είναι πράκτορα σέως συμφερόντων ότι είναι Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης? Πείτε μας να ξέρουμε. Είναι κατάσκοπος ξένων δυνάμεων? Είναι επικίνδυνος για τα εθνικά μας συμφέροντα? Πάρτε το μικρόφωνο εδώ, απαντήστε, ορίστε, σας δίνω το λόγο. Σταματώ την αγόρευσή μου και σας δίνω το λόγο. Πάρτε το μικρόφωνο. Πάρτε. Ορίστε. Πάρτε το λόγο. Πάρτε το, ορίστε. Μάλιστα. Δεν απαντάτε. Κύριε Τσίπρα, πάει πολύ. Πάει πολύ εσείς να με αποκαλείτε αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης. Εσείς, κύριε Τσίπρα, που σας έχουν καταγγείλει, προσέξτε, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, όχι τέσσερις, πέντε πρώην συνεργάτες σας για παρακολουθήσεις. Πανούσης, Βαλαβάνη, Λαφαζάνης, Κοτζιάς και βέβαια και ένας ακόμα ο οποίος είναι παρόν, τον κύριο Βαρουφάκη. Και αν το μισό της παρέμβασής σας σήμερα ήταν θράσος, το άλλο μισό ήταν δειλία. Και η μεγαλύτερη δειλία είναι να μην αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη και να λέτε δεν φταίω εγώ, φταίει ο ανιψιός μου. Ούτε παιδιά του Δημοτικού δεν το κάνουν αυτό. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο ανιψιός μου. Και εγώ πληροφορούμε από έγκριτους δημοσιογράφους, τους οποίους συχνά επικαλείστε και καλά κάνετε, ότι υπήρξα θύμα συνακροάσεων την εποχή που ήμουν υποψήφιος πρωθυπουργός. Με βάση τις τότε δημοσκοπήσεις, εν δυνάμει πρωθυπουργός, όπως και η σύζυγος και η κόρη μου. Καταθέτω στα πρακτικά τη σχετική ανάρτηση του κύριου Τέλογλου, τον οποίον συχνά επικαλείστε, και θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε ποια παράκεντρα μας άκουγαν τότε με τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό. Και αυτό επικαλείστε. Ότι είστε τόσο ανεύθυνος και τόσο ανεπαρκής, που ακόμα και ο πιο στενός σας συνεργάτης, ακόμα και ο πιο στενός σας συγγενής, λειτουργούσαν σε τόσο σοβαρά ζητήματα εν αγνία σας. Για την νομιμότητα της συγκεκριμένης επισύνδεσης,
εάν ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει να την αφισβητεί, τον καλώ να προσφύγει σε ελληνικά ή σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, αν πιστεύει πραγματικά ότι η επισύνδεση αυτή ήταν παράνομη. Ένας πολιτικός αρχηγός πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίζει την πρόσχερη επιρροή της συγκυρίας από την ευθύνη της εθνικής πορείας και να επιλέγει τη δεύτερη. Φαίνεται όμως ότι ο αρχηγός σας έχει άλλα σχέδια. Η συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το θέμα είναι απόλυτη. Γι' αυτό και ευλόγως πολλοί φίλοι του ΠΑΣΟΚ αναρωτιούνται ήδη μήπως ψηφίζοντας Ανδρουλάκη τους προκύψει τελικά Τσίπρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπαίνει σε συναλλαγές, δεν εκβιάζεται και δεν είναι βολικός εταίρος. Ούτε για εσάς, αλλά ούτε για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να παριστάνει τον Τιμητή και τον Προστάτη μετά τα όσα έγιναν επί διακυβέρνησής του. Και επειδή αναρωτηθήκατε τι ψηφίζει τελικά όποιος ψηφίζει Νίκο Ανδρουλάκη, όποιος ψηφίζει Νίκο Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει προοδευτικές αξίες και θέσεις. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι τοποθετήσεις και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο έχει επανειλημμένα καταγγείλει το ΚΚΕ. Όχι μόνο τώρα που ήρθε στην επιφάνεια αυτή η σοβαρή υπόθεση της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά διαχρονικά, όταν όλες οι κυβερνήσεις, όλοι σας δηλαδή εδώ μέσα, βήμα το βήμα συμβάλατε στη διαμόρφωσή του. Κι όμως, ένα μήνα τώρα, από τη μέρα που ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά του, όχι μόνο δεν έχει ακουστεί το παραμικρό για αυτό το σάπιο αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά μπορώ να πω πως όλοι σας καταβάλατε κάθε προσπάθεια, κάθε φιλότιμη προσπάθεια για να το αφήσετε στο απειρόβλητο. Ζητώ από τον Πρωθυπουργό, και το λέω ευθέως πλέον και από όλους τους πρόεδρους των κομμάτων, να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή ο κύριος Λαβράνος, ο κύριος Μπίτσιος, και να μας πούν τι σχέσεις είχαν με όλα αυτά, αν είχαν, και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Να μας τα πούν όμως. Και επειδή μου έκανες παρατήρηση, αγαπητέ συνάδελφε, αν μπει στο διαδίκτυο, ακόμη και τιμοκατάλογο παρακολουθήσεων υπάρχει. Να το φύγει ο Πρωθυπουργός. Από την εταιρεία αυτή. Τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τιμοκατάλογο στα πρακτικά. Για παρακολουθήσεις. Εμείς ως ΜΕΝΑ25, ως ΔΙΕΝ25 υπάρχουμε για τη ρήξη την ολική με το καθεστώς αυτό του καπιταλισμού της παρακολούθησης. Της τέχνοφεουδαρχίας όπως λέμε. Στόχος πρέπει να είναι ένας. Διάφανη εταιρική και κρατική εξουσία. Και ταυτόχρονα προστατευμένοι πολίτες, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και πολιτικοί και πρωθυπουργοί. Κύριε Μητσοτάκη, κουρελιάσατε το Σύνταγμα και ό,τι απέμεινε από την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ανέβηκαν οι τόνοι έπειτα από την πρώτη τοποθέτηση, την πρωτολογία του Αλέξη Τσίπρα, όταν το λόγο πήρε επί προσωπικού ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ζήτησε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανακαλέσει όσα είπε για εκείνον, αφού λίγο νωρίτερα τον είχε κατηγορήσει για ψέματα αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όταν ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός επικρατείας, ο κύριος Πιερακάκης, ο έτερος υπουργός επικρατείας, ήρθαν εδώ στη Βουλή μαζί με τον κύριο Κοντολέοντα, που δεν σας είχε ενημερώσει, όπως λέτε, ή σας είχε, λέω εγώ, και ψάχνατε να μπουρδουκλώσετε. Και τους στείλατε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μαζί με τον κύριο Κοντολέοντα, να λένε ψέματα στις διαδοχικές ερωτήσεις των βουλευτών. Ότι δίθεν δεν υπάρχει καμία ανάμειξη της ΕΥΠ στην απόπειρα παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη. Εν αγνία σας έγινε αυτό. Θέλω να δηλώσω ευθέως. Θα δηλώσω ευθέως παρισταμένων των βουλευτών της συμπολίτευσης, της αντιπολίτευσης, οι οποίοι βρίσκονταν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ότι εγώ ουδέποτε ανέφερα οτιδήποτε από αυτά τα οποία είπατε στην Επιτροπή της Βουλής. Δεν είπα κουβέντα για αυτά. Αυτό μπορείτε να το δείτε στα πρακτικά. Και θέλω λοιπόν να σας καλέσω, με σεβασμό κύριε Πρόεδρε,
να σας καλέσω. Ρωτήστε τον κύριο Κατρούγκαλο. Σας δίνω ένα λεπτό να τον ρωτήσετε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Γιώργο, τώρα να αναφέρεις τον αρχηγό σου αν εγώ είπα τίποτα από αυτά τα οποία μνημόνευσε ως ψέματα. Πες του λοιπόν. Σας καλώ να ανακαλέσετε. Και σας καλώ επίσης να γνωρίζετε ότι εγώ προτίθεμαι να ασκήσω όλα τα δικαιώματα τα οποία έχω από την προσβολή την οποία μου κάνατε. Και όντως ο κύριος Τσίπρας παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι ο κύριος Γεραπετρίτης δεν είπε κάτι, αλλά σιώπησε, όπως είπε, έκανε τον ψόφιο κοριό. Να ξεκινήσουμε εξοικονόμηση ενέργειας για να αλλάξουμε θέμα τώρα. Καλεί ο αρμόδιος υπουργός εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, ενώ όπως είπε, ήδη γίνεται οικονομία από τους Έλληνες καταναλωτές. Παράλληλα, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει με κάθε τρόπο και για όσο χρειαστεί, βάσει όμως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων βέβαια, να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις έναντι της ενεργειακής κρίσης. Οι πολίτες αναζητούν ήδη εναλλακτικούς τρόπους για να ζεσταθούν το χειμώνα, βλέποντας όμως ακόμη και τα καυσόξυλα που έχουν την τιμητική τους, αυτήν την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων, να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Το ράλι τιμών στην τιμή του φυσικού αερίου δεν έχει τέλος και τα κυβερνητικά στελέχη προτείνουν ήδη στους καταναλωτές να προχωρήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας με κάθε τρόπο, ακολουθώντας και το παράδειγμα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Να μην καταναλώνουμε ενέργεια που δεν χρειαζόμαστε. Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας. Βλέπετε τι κάνει η Γερμανία, τι κάνει η Γαλλία. Και εμείς όμως πρέπει να το πούμε αυτό. Έχουμε δει ότι Ιούνιο και Ιούλιο έχουμε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζεται ότι θα συνεχιστεί η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως με την επιδότηση 1,9 δις ευρώ για την εξισορρόπηση των επιβαρύνσεων στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος Σεπτεμβρίου. Είναι η μεγαλύτερη επιδότηση ίσως που έχει δοθεί ποτέ για ένα μόνο μήνα για να στηρίξουμε νοικοκυριά και μικρομεσαίες κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις. Με κάθε τρόπο τονίζεται θα στηρίζονται οι Έλληνες πολίτες βάσει του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Κανένας δεν θα μείνει πίσω και κανένα δεν θα αφήσουμε μόνο του. Κάθε δυνατότητα που υπάρχει θα αξιοποιηθεί για να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Και στοχευμένα σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και οριζόντια εκεί που οι ανάγκες δεν μπορούν να μπουν στο ζύγι, όπως για παράδειγμα στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος, θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Βασική γραμμή άμυνας είναι η εξοικονόμηση. Δηλαδή η περιστολή της ζήτησης, η μείωση της ζήτησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο ωστόσο από μόνο του δεν επαρκεί για να δώσει κάποια απάντηση. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί με όμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Ελλάδα ειδικά έχει εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες να το κάνει, διότι το 65% της κατανάλωσης αερίου πηγαίνει στην ηλεκτροπαραγωγή. Οπότε αν πάμε σε μειώσει ξαφνικά 15% κατανάλωσης αερίου, καταλαβαίνετε τι μπορεί αυτό να κάνει στην ηλεκτροδοτική ασφάλεια της χώρας. Ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Η Ισπανία, με στόχο μείωση κατανάλωσης κατά 10%, αποφάσισε περιορισμό στους κλιματισμούς κτηρίων που έχουν διοικητική και εμπορική χρήση, ξενοδοχεία, πολιτιστικούς χώρους, σταθμούς τρένων, μετρό και αεροδρόμια. Στις 10 το βράδυ θα πρέπει να σβήνουν τα φώτα των βιτρινών και των δημοσίων κτηρίων. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια από την 1η Σεπτεμβρίου σε εθνικό επίπεδο κήρυξε η κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία. Δύσκολος ο χειμώνας προβλέπετε, δύσκολος. Τίποτα, κουβέρτα. Οι καταναλωτές στη χώρα μας προετοιμάζονται ήδη για ένα δύσκολο χειμώνα με αφορμή την αύξηση στην ενέργεια. Α, δούμε. Ο Θεός βοηθός που λένε. Αναγκαστικά θα βάλουμε τώρα πόσο και αν θα φτάνει για να ζεσταθούμε. Στην αγορά θεωρούμε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα το χειμώνα. Και ειδικά με την έλευση του πετρελαίου θέρμανση 15 Οκτωβρίου, όπου θα είναι σε υψηλά επίπεδα οι τιμές. Το πετρελαίο θέρμανση θα είναι πάνω από 1,60. Πέρσι είχαμε δει τιμές και στο 1,10. Οι τιμές στα καυσόξυλα έχουν ήδη εκτοξευθεί. Σε λίγο θα πάρουμε καυσόξυλα τσιμποσπάκι και καμία σαμπίτσα. Και τα καυσόξυλα ακριβά είναι, μην νομίζετε. Όλοι αναζητούν οικονομικό τρόπο θέρμανσης, ελπίζοντας το κρύο να ξεκινήσει όσο γίνεται αργότερα και να κρατήσει το δυνατόν λιγότερο. Στο μέτωπο των τουρκικών προκλήσεων, να περάσουμε τώρα που συνεχίζονται νέες απειλές κατά της Ελλάδας, εξαπέλυσε ο Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Χουριέτ. Συνεχίζοντας αυτό τον μπαράζ των προκλητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας, ο Ακάρ μίλησε στον δημοσιογράφο της εφημερίδας από το γραφείο όπου ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε διατάξει στις 25 Αυγούστου του 2022 την επίθεση στις ελληνικές δυνάμεις. Συνέστησε μάλιστα στην χώρα μας να μάθει από την ιστορία της. Νέο μπαράζ απειλών προς την Ελλάδα εκτόξευσε με συνέντευξή του στην εφημερίδα Χουριέτ ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ. Ανήμερα της επιτείου της μάχης του Μαντζικέρτ, αλλά και τις ημέρες που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, ο κύριος Ακάρ μίλησε από το γραφείο όπου ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε δώσει την εντολή επίθεσης κατά των ελληνικών δυνάμεων.
Με τίτλο «Μην ξεχνάτε αυτό το τραπέζι», η τουρκική εφημερίδα κάνει λόγο στο πρωτοσέλιδό της για ιστορική σημασία προειδοποίηση του ΑΚΑΡ στην Αθήνα. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, από το τραπέζι του Κεμάλ που έδωσε εντολή επίθεση στους Έλληνες εισβολής, ο ΑΚΑΡ προειδοποίησε την Αθήνα που παρενοχλεί τα τουρκικά μαχητικά. Ο ΑΚΑΡ ανέφερε: «Αυτό το αρχηγείο δεν τα λέει όλα. Αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη Νίκη, λέμε με σαφή τρόπο και ξεκάθαρα στην Ελλάδα ότι είδατε πόσο επώδυνο ήταν το τίμημα της περιπέτειας που ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μάθετε από την ιστορία και να αποφύγετε νέες περιπέτειες που θα οδηγήσουν σε απογοήτευση». Στις νέες εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα δεν επιδιώκει ρητορική όξυνση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μια σταθερή θέση. Δεν παρασύρεται σε εγκλιμάκωση, δεν επιδιώκει η ρητορική όξυνση, δεν πιστεύει σε αυτή την αντιμετώπιση των πραγμάτων. Η Ελλάδα έχει μια σαφή αντίληψη βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, στις ευρωπαϊκές, στις παγκόσμιες αξίες, στην ειρήνη και στη σταθερότητα. Δεν πρόκειται εμείς να διολυστήσουμε προκαλούμενοι σε μια ρητορική όξυνση. Δεν μας αφορούν αυτά τα πράγματα. Ανήκουν σε άλλες αιώνες, σε άλλες εποχές, σε αντιλήψεις αυτοκρατοριών που δεν μας αγγίζουν. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας αναφέρθηκε εκ νέου στους τουρκικούς ισχυρισμούς περί ελληνικών παρενοχλήσεων κατά τη διάρκεια ανατοϊκών ασκήσεων, κάτι που η Ελλάδα έχει διαψεύσει επανειλημμένα, ενώ κατηγόρησε τη χώρα μας και για επεκτατισμό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Λέμε ότι έχετε 3.000 νησιά, αλλά παρόλα αυτά έρχεστε κάτω από τη μύτη μας. Στρατικοποιείτε τα νησιά διεκδικώντας 10 μίλια εναέριου χώρου, παρά τα 6 μίλια χωρικών υδάτων. Είστε ακριβώς κάτω από τη μύτη μας και λέτε πως εμείς είμαστε επεκτατικοί». Η διεθνής κοινή γνώμη ούτε συμμερίζεται, αλλά ούτε βλέπει με καλό μάτι αυτόν τον αναθεωρητισμό της απέναντι πλευράς. Νομίζω ότι τα μηνύματα αυτά είναι πάρα πολύ καθαρά. Είναι επίσης πολύ σαφές ότι η τουρκική πλευρά έχει ενισχυθεί από την αναβαθμισμένη χώρα, θέση της χώρας μας στη διεθνή σκηνή, από την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας δυνατότητας. Εμείς παραμένουμε σταθερά στην διάσταση του ότι επιθυμούμε ησυχία, ειρήνη. Η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης, ταυτόχρονα είναι και ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά τα εθνικά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού ήρθαν λίγες ώρες μετά τις νέες απειλές και το παραλήρημα του Ταγί Περντογάν. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Κυβέρνηση πάντως και ειδικοί εξηγούν σε κάθε τόνο ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις σε κάθε επίπεδο. Δεν θα μπορέσει να έρθει βράδυ ο Ερντογάν. Και να έρθει βράδυ, εμείς του δηλώνουμε με πολύ χαρά ότι θα περάσει εξαιρετικά καλά, τόσο καλά που δεν θα το ξεχάσει ποτέ του. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις τον περιμένουν. Δεν νομίζω ότι να ξαναέχουμε στρατηγική έκπληξη, αν και ούτε τότε τα στρατηγική έκπληξη, αυτό που έγινε με την Κύπρο. Αν προσπαθήσει να έρθει, δεν θα φτάσει το στόχο της και δεν θα φτάσει που πρέπει να έρθει. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Ο ΑΚΑΡ πάντως μίλησε και σε τηλεοπτικό δίκαιο και αναφέρθηκε στο ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, μιλώντας ακόμα και για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, ενώ απείλησε την Ελλάδα για νέα μικρασιατική καταστροφή και ότι αν παρενοχλήσει το τουρκικό γεωτρύπανο, η Τουρκία θα ανταποδώσει πολλαπλά. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή ασκήθηκε από την εισαγγελία της Αθήνας σε βάρος ενός 70χρονου, ο οποίος συνελήφθη καθώς τα ξημερώματα πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο ανήλικους στην αυλή του σπιτιού του στο Αλεποχώρι. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους ευτυχώς δεν συντρέχει κίνδυνο. Ο ηλικιωμένος θεώρησε ότι πρόκειται για διαρρήκτες, όπως είπε, πήρε μια κυνηγετική καραμπίνα και χωρίς να το σκεφτεί καν, άνοιξε πυρ κατά των ατόμων που βρίσκονταν εκεί. Το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή αποδίδει ο εισαγγελέας με τη δίωξη που άσκησε σε βάρος του 70χρονου άνδρα που πυροβόλησε τα ξημερώματα παρέα ανηλίκων που είχαν εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του στο Αλεποχώρι, τραυματίζοντας δύο από αυτούς. Ο 70χρονος οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι στον εισαγγελέα, ενώ μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παραπέμφθηκε σε ανακριτή, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για την Τρίτη στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο προς το μέρος 4 ατόμων που είδε στην αυλή του σπιτιού του, νομίζοντας, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, ότι επρόκειτο για κλέφτες. Οι σφαίρες του 70χρονου τραυμάτισαν ένα 14χρονο και ένα 16χρονο, οι οποίοι ήταν εκεί με άλλα δύο ανήλικα αγόρια. Το μόνο που άκουσα ήταν ότι παίζανε θάρρος η αλήθεια για τα παιδιά και
Κάποιος έβαλε πρόκληση να επιδείξει τη μάντρα. Κατά τις 2 η ώρα, κάποια παιδιά εδώ της γειτονιάς που έπαιζαν μπήκαν στην μάντρα, επιδείξαν τη μάντρα, μπήκαν μέσα. Και αυτός νομίζω ότι είναι κλέφτες και τα πυροβόλησε τα παιδιά. Τα δύο παιδιά που επλήγησαν από τις σφαίρες του κατηγορούμενου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Πάνε όλα καλά. Έχουμε διαφύγει τον κάθε κίνδυνο, περισσότερο για το μάτι. Και πήγαν όλα καλά. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Αλέπο χώρι στις 2 τα ξημερώματα, όταν ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την παρουσία τους στην αυλή του σπιτιού του, στην παραλία Αλεποχωρίου. Και οι 4 ανήλικοι είναι γείτονες του 70χρονου. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι οι έφηβοι δεν μπήκαν στην αυλή του για να τον κλέψουν. Χαρακτηρίζουν μάλιστα τον 70χρονο περίεργο και λένε πως είχε μετατρέψει το σπίτι του σε φρούριο. Εμείς είμαστε στα δικαστήρια, έχει απειλήσει πάρα πολλές φορές τους γονείς μου. Και από ό,τι βλέπετε, παίρνει και τις πέτρες παραλίας και τις πηγαίνει, χτίζει εδώ πέρα. Του έχουν γίνει μηνύσεις από αυτού, δεν καταλαβαίνει τίποτα, συνεχίζει. Ενοχλεί τους υπόλοιπους. Ο ίδιος στην κατάθεσή του στην αστυνομία υποστήριξε ότι πυροβόλησε τα παιδιά με καραμπίνα επειδή τους πέρασε για κλέφτες. Στα της πανδημίας να περάσουμε τώρα. Γρίφος παραμένει ακόμη το υγειονομικό πρωτόκολλο με το οποίο θα επιστρέψουν στα σχολεία της χώρας οι μαθητές, με τους ειδικούς να αναλύουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, προκρίνοντας ήπια μέτρα και τη στρατηγική της συνύπαρξης με τον ιό που προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Τακτική με την οποία παρόλα αυτά διαφωνούν αρκετοί επιστήμονες, ζητώντας προληπτικά μέτρα όπως και πέρυσι. Αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι η ανάγκη self-test και προστασίας των ευάλωτων κατά την επιστροφή από τις διακοπές. Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία στις 12 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών για το αν και ποια υγειονομικά μέτρα θα αποφασιστούν για να χτυπήσει με ασφάλεια το πρώτο κουδούνι εν μέσω πανδημίας. Τα επιδημιολογικά δεδομένα παρακολουθούνται προσεκτικά και αναμένεται το αποτύπωμα από την επιστροφή και των τελευταίων αδιούχων του Αυγούστου, προκειμένου να καταλήξουν στις τελικές τους εισηγήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η επιστροφή πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά. Άσχετα από το τι επιβάλλεται και πόσο έτσι έντονη υπάρχει η παρακολούθηση, το να φοράμε μάσκες στα πλοία που υπάρχει μεγάλος συνωστισμός ή με όποιον τρόπο χρησιμοποιήσουμε θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι σίγουρο και νομίζω το έχουν καταλάβει όλοι το πόσο εύκολα μεταδίδεται πλέον ο κορονοϊός, το πόσο εύκολη είναι έτσι, η μεταδοτικότητα. Και εφόσον γυρίσουμε, ας αφήσουμε, δεν ανάγκη κατευθείαν να πάμε τις ηλικιωμένους ή σε άτομα τα οποία είναι ευπαθή, αυτό το έχουμε πει εξ αρχής, ας σιγουρευτούμε ότι δεν έχουμε κολλήσει, ότι δεν είμαστε μεταδοτικοί. Άνθρωποι που έχουν κολλήσει πρόσφατα, δηλαδή που είχαν ας πούμε, τον Ιανουάριο όμικρον, μπορούν να ξανακολλήσουν για λίγο, αλλά θα είναι πολύ πιο έτσι ήπια τα συμπτώματα. Οπότε πρέπει να είμαστε έτσι προσεκτικοί στο να κάνουμε τεστ και με πολύ μικρά συμπτώματα για να είμαστε σίγουροι και να αφήσουμε έτσι κάποιες μέρες ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε τους δικούς μας χωρίς να τους θέσουμε σε κάποιο κίνδυνο. Το Υπουργείο Υγείας έχει προαναγγείλει τη στρατηγική συνύπαρξης με τον κορονοϊό για το άμεσο μέλλον και φαίνεται πως είναι το σενάριο που κερδίζει πόντους για την επιστροφή στα θρανία. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε σε περίπτωση μιας μεγάλης έξαρσης και οι ίδιοι επιστήμονες διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις, με κάποιους να προκρίνουν ένα ήπιο πρωτόκολλο χωρίς μάσκες και self-test υποχρεωτικά, κάτι που θα αλλάξει αν επιδεινωθεί η κατάσταση, και άλλους να τονίζουν την ανάγκη να προλάβουμε αυτήν την επιδείνωση με προληπτικά μέτρα. Δεν συμφωνώ με τέτοια χαλαρότητα και δεν συμφωνούμε επίσης στην εντατική με το να περιμένουμε να συμβεί κάτι και μετά να πάρουμε μέτρα. Σας δηλαδή, έχω ακούσει πολλές φορές να το λέτε, αυτό είναι η αλήθεια. Η πρόληψη, για το ζήτημα των μέτρων που θα πρέπει να ακολουθήσουμε από το Σεπτέμβριο. Κύριε Σαρή, τα ακραία χαλαρωτικά μέτρα που συνέβησαν, που είδαμε το καλοκαίρι, ευθύνονται σε ένα μεγάλο ποσοστό για τα αποτελέσματα που βιώνουμε το καλοκαίρι και ότι που βάλαν την πατρίδα μου σε την πρώτη θέση σε απώλειες ανθρωπίνων ζώων σε όλη την Ευρώπη. Δεν πρέπει να συμβεί το ίδιο και κατά τους χειμερινούς μήνες, να προετοιμαστούμε με τα εμβόλια, αλλά κυρίως να ανοίξουν τα σχολεία με προσοχή, με ένα self-test τουλάχιστον, κύριε Σαρή, δηλαδή τα σχολεία, τα παιδιά είναι βασική αλυσίδα στη διασπορά, άρα δεν πρέπει να ανοίξουν
και να είναι μολυσμένα. Άρα πρέπει κάτι να γίνει, διότι από ό,τι είδα, ούτε μικρότερες αίθουσες διαθέτουμε, κύριε Σαρή, ούτε φροντίσαμε οι αίθουσες να έχουν απολύμανση και μεθόδους τέτοιους που μπορούμε να περιορίσουμε τη διασπορά. Άρα αυτό που μένει σε εμάς είναι πρώτα-πρώτα να γίνουν κάποια τεστ πριν ανοίξουν τα σχολεία, ώστε να εξασφαλίσουμε τα παιδιά που θα πάνε στα σχολεία δεν είναι μολυσμένα, γιατί ο ιός αυτός, η παραλλαγή αυτή, κύριε Σαρή, με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, εκπέμπει χίλιες φορές μεγαλύτερο υλικό φορτίο από ό,τι είναι οι προηγούμενες παραλλαγές. Συνεπώς, είναι εύκολο να ανάψει μια φωτιά, είναι εύκολο να γίνει τσουνάμι που δεν θα μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Άρα δεν είναι βλέποντας και κάνοντας, είναι πρέπει να γίνει ένα τέτοιο επιχειρησιακό, γιατί το φωνάζω για μία ακόμα φορά, πρόληψη, ότι μπορούμε να έχουμε έναν χειμώνα που για πρώτη φορά θα δούμε μία κάμψη της πανδημίας, κάμψη πραγματική, που θα πούμε και εμείς στη χώρα μου ότι, ξέρετε, είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας, αρκεί να μην περιμένουμε να συμβεί κάτι για αλλά να το προλάβουμε. Με ενδιαφέρον αναμένεται το ειδικό πρωτόκολλο που θα καταρτιστεί σε συνεννόηση όλων των συναρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις ανάλογα και με την επιδημιολογική εικόνα. Μόλις η επιτροπή συνεδριάσει, θα γίνει γνωστή και η εισήγησή της για το πώς τελικά θα γίνει η επιστροφή στα θρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητάτε να υπάρξει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια τεστ πριν την επιστροφή στις τάξεις ή αυτά να διενεργούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Με τα δεδομένα όμως που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τις παραμέτρους και τους δείκτες που έχουμε αξιολογήσει, είναι ότι τα παιδιά δεν χρειάζεται να πάνε με μάσκα αυτή τη στιγμή, με αυτά που έχουμε στα χέρια μας στο σχολείο. Διότι δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούμε παντού χωρίς μάσκες, να μην χρησιμοποιούνται, να έχουν πάει διακοπές, να παίζουν στους παιδότοπους και ξαφνικά να πούμε στα παιδιά μπείτε στα σχολεία με μάσκα. Τη στιγμή που θα υπάρχει στυλ φούσκας, δηλαδή συγκεκριμένα παιδιά, συγκεκριμένη τάξη, και θέλω να πω και να τονίσω ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τηρούσαν πάρα πολύ τα μέτρα, έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στα σχολεία και είχαμε δει και τα κρούσματα τότε μέχρι να τελειώσουν τα σχολεία, πώς πήγαν και τι ακριβώς συνέβη. Γι' αυτό λοιπόν, προς το παρόν, μάσκες δεν νομίζω ότι χρειάζονται. Αυτό θα το αποφασίσει όμως η Επιτροπή και θα κρίνει τα μέτρα που θα έχει, τα στοιχεία που θα έχει στα χέρια της εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, θα χρειάζεται ένα τεστ πριν πάνε τα παιδάκια στο σχολείο. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, είπε ότι αναμένεται η απόφαση της Επιτροπής. Ακούμε, τόνισε τους ειδικούς και εφαρμόζουμε τις αποφάσεις τους. Μίλησε ωστόσο και εκείνος για ενδεχόμενο πιο ήπιο πρωτόκολλο, χωρίς όμως αυτό να είναι δεδομένο, όπως είπε, αφού οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Την εκτίμηση ότι θα πρέπει να κινηθούμε στο πλαίσιο των προηγούμενων ετών και να μην αποκλίνουμε από αυτό σε μεγάλο βαθμό, εξέφρασε ο καθηγητής μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές, ενώ μίλησε για νέα έξαρση που αναμένεται ίσως μικρότερης έντασης, καθώς, όπως είπε, τα στελέχη που κυκλοφορούν δείχνουν λιγότερο παθογόνα. Με φόντο την Ακρόπολη τώρα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Βραζιλιάνος Μπερνάρ, μίλησε στο ΠΑΟ TV για όλα όσα θέλει να πετύχει με τη νέα του ομάδα. I was not waiting for this kind of reception, but before I come, I was in Emirates. I was looking some photos. The people saying, "Ah, let's meet in the airport to say hi for Bernard." And I sure that I was waiting some fans, but not like that. The people sing the song, so. Was good for me. Was a great experience. I was so happy. To be honest, the way that was the organization for me since I arrived was so good. I never see like that in another place. It's like the experience that I had before. So it's so good for me. Yes, yes. I think because the club made everything to me to come, so I need to answer. Understand? My answer is every day working hard, every day training hard.
going to the games always thinking about. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Αντιπαραθέσεις με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.